στα γένεια του συλλόγου μας, του μουσείου μας, θα κόψουν κορδέλα και ελάτε μέσα και θα πούμε μερικά λόγια και μετά δείτε το μουσείο. Είπε θα κόψουν κορδέλα. Θέλει να του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης, κυρία Γεωργία Παναγωπούλου. Κύριε Διευθυντά του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης, Σβήναρχε Δημήτρη Φωτόπουλε. Σας καλέσαμε σήμερα για να κάνουμε τα γένεια του Ιστορικού και Αρχαιολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Βουρβούρων, το οποίο έλειπε από το χωριό μας. Ευχαριστούμε τον Δήμο Τρίπολης για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Βουρβούρων στον Αθλητικό Σύλλογο Βουρβούρων για να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο. Ευχαριστούμε τον Γεώργιο Σωτηρή Τσακαλάκη, τον Αθλητικό Σύλλογο Βουρβούρων, τον Σωτήριο Κωνσταντίνο Ματζουράνη, τον Δημήτριο Μιχαήλ Κωνσταρέ, τον Βασίλειο Δημητρίου Καλαμούτσου, τον Σωτήριο Ανδρέου Μερτζέλο, τον Ιλία Κωνσταντίνου Μουρδουκούτα, την Αθηνά Αναστασίου Πανοπούλου Γεωργοπούλου, τον Ιωάννη Γεωργίου Παπαμιχαήλ, τον Αργύριο Ιωάννη Στρίγκο, τον Σωτήριο Αναστασίου Πανόπουλο. Η αιωνία η μνήμη των ηρωικών κατοίκων των Βουρβούρων, οι οποίοι αγωνίστηκαν στους αγώνες του έθνους έπεσαν ηρωικά στους πολέμους ή εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς από το 1821 μέχρι σήμερα. Το Ιστορικό Μουσείο αποτελεί ένα αιώνιο μνημόσυνο, γιατί οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνούμε. Αλλά ας δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το Ιστορικό Μουσείο. Αρχίζουμε από το 1821, είναι αυτή η ένωση εδώ πέρα. Στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 έλαβαν μέρος 16 βουρβουραίοι, από τους οποίους γνωρίζουμε τα ονόματα των 15. Επικεφαλής των βουρβουραίων ήταν ο καπετάνιος Δημήτριος Ζούρας, ο γενάρχης των Ζουραίων.